Δημότες, εδώ, δημότες. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ σε δύο-τρία θεματάκια τα οποία στο έλειπα δύο συμβούλια λόγω ταξιδιού μου εκτός Λουτρακίου και δεν είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Οπότε θα μου δώσετε την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, και τον χρόνο να τοποθετηθώ. Εσείς καταγράφετε ό,τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Είναι η δουλειά σας άλλωστε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με τη ΔΕΙΑ. Επειδή σήμερα το μεσημέρι πήρα ένα email το οποίο λέει ότι στις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στις 6.30 ώρα έχει διοικητικό συμβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ πριν από πόσο καιρό κάνατε συμβούλιο, δεδομένου ότι ο νόμος 1069, ο ιδιωτικός νόμος της ΔΕΙΑ, λέει ότι πρέπει να κάνετε υποχρεωτικά κάθε μήνα και δεδομένου ότι δεν έχω πάρει κανένα email πάλι τους τελευταίους δύο μήνες που να λέει για συμβούλιο, θέλω να μου πείτε το λόγο, για ποιο λόγο δεν έχετε κάνει συμβούλιο τους τελευταίους δύο μήνες. Και βέβαια το λέω αυτό, κύριε πρόεδρε της ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν δημότες που έχουν αιτηθεί για νέες παροχές και με βρήκανε εδώ και τρεις μήνες και δεν έχετε αποφασίσει για τις παροχές αυτές. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι και χρόνος προεκλογικός και ίσως πάτε να τα κάνετε και τέλος του χρόνου. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Θα μου πείτε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ένα δεύτερο θέμα τώρα. Περπατώντας χτες στο κεντρικό Λουτράκι, με βρήκαν κάποιοι δημότες και μου έδωσαν ένα έγγραφο το οποίο από πίσω έχει επισυναπτεί 50 υπογραφές. 50 υπογραφές από δημότες οι οποίοι το έχουν καταθέσει στο Δημαρχείο έτσι ώστε να λάβει γνώση και ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Σύμβουλη και ειδικά στον κύριο Δήμαρχο. Και αφορά την πλατεία Παιδιού με τα διάφορα προβλήματα εκεί. Με την καθαριότητα, με τις ταμπέλες, με το χώρο να φωτιστεί, για τη συντήρηση και. Και βέβαια κάτω-κάτω λέει ότι ευελπιστούμε για την άμεση δράση του Δήμου. Παίρνοντας το έγγραφο αυτό και κάνοντας μία βόλτα σήμερα εκεί πάνω, πραγματικά είδα ότι είναι ένα μπάχαλο αυτή η πλατεία. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μέσα στη βρωμιά, τα χόρτα είναι άκοπα, εκεί πάνω πηγαίνουν παιδιά και παίζουν, είναι παιδική χαρά, φτιάξανε και εκεί μια παιδική χαρά καινούρια, πηγαίνουν παιδιά, σπασμένα γυαλιά και. Θα ήθελα να ξέρω τι ενέργειες έχετε κάνει για αυτό το χαρτί. Και άλλο ένα θέμα το οποίο θέλω να πω. Από κάτω λέει κοινοποίηση προς πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικού Συμβούλου. Έχετε πάρει τίποτα, κύριε, εσείς, αυτό το χαρτί με τις 50 υπογραφές? Το έχετε λάβει? Αυτό είναι φωτοτυπία. Ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι πριν από 1,5 μήνα. Αλλά λέω, έχετε πάρει, κύριε Στάμου, εσείς τέτοιο χαρτί? Γιατί εμένα δεν μου έχει γίνει τέτοια κοινοποίηση. Έχετε πάρει εσείς κάποιο χαρτί? Αυτό δεν είναι λόγος. Εγώ δεν έχω πάρει και με βρήκανε και μου το δώσανε. Και μου το δώσανε, έχει πρωτοκολληθεί, μου είπανε. Έχει πρωτοκολληθεί. Στα λόγια δεν μπορεί να βρουν ένα σύμβουλο στη μέση και να του δώσουν ένα χαρτί και να του πούνε ότι το πήγαμε στο Δημαρχείο, κύριε Στάμου. Να το... Αυτό ακριβώς, γιατί δεν έχει κοινοποιηθεί, δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε, εγώ εσάς ρωτάω. Και εσάς ρωτάω. Λοιπόν, επειδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπα, σε δύο συμβούλια έλειπα, πραγματικά παρακολούθησα λίγο τα βίντεο σχετικά με τις τοποθετήσεις και του κύριου λογοθέτη και του κύριου επιχειρηματία, του κύριου Καραβούλη, ο οποίος και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, ήρθε να τοποθετηθεί και να αντικρούσει αυτά που λέει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ή ο κάθε ο οποίος έχει θυκθεί. Όμως, θέλω να σας πω, κύριοι, ότι δεν μένω στην ουσία.
Δεν μένω δηλαδή τι μπορεί να είπε ο κύριος λογοθέτης ή τι μπορεί να απάντησε ο κύριος Καραβούλης. Μένω στις απαξιωτικές εκφράσεις που ακούστηκαν εδώ μέσα, τύπου έπρεπε ο προηγούμενος δήμαρχος να τον είχε μαζέψει, ο προηγούμενος πρόεδρος, συγγνώμη, να τον είχε μαζέψει, ή έχουμε ξεφύγει. Θα πω και γι' αυτό, κύριε. Μην βιάζεστε, κύριε Σακελάρο. Μην βιάζεστε να υπερασπιστείτε. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε εσύ. Μην βιάζεστε. Άστο χρόνο. Έχουμε χρόνο. Έχει ένα λεπτό ακόμα. Δηλαδή εγώ να υποθέσω ότι ο καθένας θα έρθει εδώ μέσα και θα πει να μαζέψει από πού, τι είναι. Το σκυλί από το χωράφι, να μαζέψει ένα δημοτικό σύμβουλο, έναν αρχηγό μιας παράταξης και να τοποθετηθεί με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο και προς τιμή του, και έρχομαι εδώ τώρα κύριε Σακελάριο, προς τιμή του ο κύριος Κοφινάς του είπε να ανακαλέσει. Όμως κύριοι, όταν πάμε και πετάμε την πέτρα, μετά δεν την ψάχνουμε να την πάρουμε πίσω. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκφράσεις μας. Και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε δημοτικούς συμβούλους και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βέβαια θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στις 24 Πέμπτου του 2013 γινόταν μια κατάσχεση και σε εμάς στο ΣΠΑ, γιατί είχαμε και εμείς κατασχέσεις στο ΣΠΑ τότε. Περισσότερες από τώρα. Λοιπόν, άκουσα μια συνέντευξη του κύριου Καραβούλη που έλεγε τότε ότι είναι ξεκίνημα τουριστικής περίοδου, τεράστιο πλήγμα για τον τόπο, προκαταβολές έχουν πληρωθεί. Πολύ σωστά, σωστά θα έλεγε. Και ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει και τον επιχειρηματία. Και θα έπρεπε να είχαν πάρθει μέσα για τη διάσωση του ΣΠΑ. Για τη διάσωση του ΣΠΑ. Δεν είδα όμως προχτές που έγινε η κατάσχεση τον πρόεδρο του LTO να λάβει θέση. Δεν είδα να βγει στα κανάλια και να τοποθετηθεί για την κατάσχεση. Δεν άκουσα καμία ανακοίνωση από τον LTO. Δεν είδα απολύτως τίποτα. Τότε όμως είχαν βγει όλοι. Είχαν βγει όλοι και πήγανε μπροστά στο ΣΠΑ και δίνανε συνεντεύξεις. Ο κύριος Ράτης ήταν εκεί, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει. Και λέγανε όλοι και μιλάγανε για μαύρη μέρα τότε. Τώρα όμως δεν πήγε κανένας εκεί. Δεν ήταν κανένας να δώσει συνεντεύξεις εκεί. Αυτό το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πώς συμπεριφέρονται τότε και πώς συμπεριφέρονται τώρα. Και πάλι λέω, κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να πει οτιδήποτε. Να έρθει όμως εδώ μέσα να μας αντικρούσει οτιδήποτε, όχι όμως με τέτοιες απαξιωτικές εκφράσεις. Ένα τελευταίο κύριε Πρόεδρε και τελειώνω. Ναι, ολοκληρώνω. Τελευταίο και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Στις αρχές Μαρτίου, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα είχα και με τον φίλο μου τον Παντελέο εκεί μια στοιχομηθεία έντονη, είχα πει ότι ο δρόμος που πάμε για Περαχώρα, εκεί στην Ξερολιθιά, δεν έχει γίνει τίποτα, δεδομένου ότι έχετε στείλει χαρτί από το 2015 και η περιφέρεια από τότε δεν είχε κάνει τίποτα. Έχει έρθει Μάρτης του 18 τότε και έκανα το θέμα και μου είχατε απαντήσει ότι έρχεται σε επαφή με την περιφέρεια, έχετε κάνει ενέργειες και. Εγώ περιμένω, γιατί έρχεται Οκτώβριος, Νοέμβριος, περιμένω να μου πείτε τι ενέργειες έχετε κάνει, δεδομένου ο δρόμος να ξαναγίνει όπως ήταν ή να ξεκινήσει το έργο η περιφέρεια. Και ένα τελευταίο θα πω για το ΣΠΑ, κύριε Πρόεδρε. Και τελειώσω λεπτό. Προσήλθε ο κύριος Ασημακόπουλος και καταγράφει στα πρακτικά. Δεν το κάνω. Κύριε Πρωτόβο. Το είπα. Για την Πρωτόβαμα. Άκουσα, πραγματικά την περασμένη εβδομάδα άκουσα το και το επιβεβαίωσα μιλώντας και με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Άκουσα τον κύριο Δήμαρχο που είπε ότι θα έκλεινε το ΣΠΑ. Ότι θα έκλεινε το ΣΠΑ την Παρασκευή, θα έκλεινε το ΣΠΑ για τη Δευτέρα. Και θα ήθελα να ξέρω πώς γίνεται να κλείσει ένα ΣΠΑ. Δηλαδή, με μία απόφαση Δημάρχου μπορεί ο Δήμαρχος να πάρει μία απόφαση και να κλείσει ένα ΣΠΑ. Δεν υπάρχουν όργανα, δεν υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, δεν υπάρχει γενική συνέλευση, δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο να νομιμοποιήσει μία απόφαση τέτοια. Και τι είναι το ΣΠΑ.
είναι του καθενός οτιδήποτε, είναι το σπίτι του να μπορεί να πει πάω το λουκετώνω και όχι ή όχι. Θα πρέπει να μας πείτε τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από αυτό, αν υπάρχει κάτι παρασκήνιο το οποίο δεν γνωρίζουμε, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να το πάρει, δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι που αυτόν τον καιρό ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ζούνε τις στιγμές που ζούσαμε εμείς στο καζίνο τότε. Και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την, με την εργασία και με, και με όλα αυτά που έχετε περάσει, όπως και εμείς εκεί πέρα, θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί επαναλαμβάνω, το ΣΠΑ δεν είναι ένα σπίτι το οποίο πάει κάποιος, παίρνει ένα κλειδί και το κλειδώνει. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και περιμένω να μας ενημερώσετε. Κάτι άλλο δεν έχω, κύριε Πρόεδρε, αν χρειαστεί θα επανέλθω.